Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην κουζίνα μας. Σήμερα το φαγάκι που θα κάνω είναι κρεατάκι με πατάτες μπλουμ μέσα, λεμονάτες. Έχω πάρει σπάλα χοιρινή. Εδώ δεν θα το βάλω όλο όμως, γιατί είναι πολύ και είμαστε μόνο δύο άτομα. Είναι οι πατάτες εδώ, δύο κρεμμύδια, λεμόνι, πιπέρι, αλάτι, σκόρδο 2-4-5 σκελίδες, δύο φιλαράκια δάφνη, λάδι, το οποίο το έχουμε βάλει στην κατσαρόλα, και ένα μήλο. Τώρα το μήλο θα μου πείτε γιατί. Γιατί το μήλο όλοι ξέρουμε ότι έχει πικτίνη. Το βάζω λοιπόν και για να δώσει νοστιμιά, αλλά και για να πήξει πιο εύκολα η σαλτσούλα του. Θα βάλω το κρεατάκι μου. Βάλω το σκόρδο ολόκληρες τις σκελίδες, θα λιώσουν μέσα αυτές. Βάλω πιπέρι. Αλατάκι. Σήμερα είπα να το κάνω στη χύτρα για να μην μας καθυστερήσει πολλή ώρα να βράσει το κρέας, ενώ στη χύτρα σε 27-25 θα είναι έτοιμο. Θα ρίξουμε το λεμονάκι. Και ένα μήλο κομμένο σε φετούλες, χωρίς να το καθαρίσω, μόνο που το έπλυνα. Θα τα αφήσουμε λίγο να τσιγαριστεί το κρέας καλά με το μυλαράκι και θα ρίξουμε λίγο νεράκι. Θα ρίξουμε νεράκι.
Το κρέας μας έχει γίνει και θα ρίξω και τις πατάτες. Θα δυναμώσω όμως λίγο τη φωτιά για να βράσουμε και οι πατατούλες. Βράζουν οι πατατούλες μια χαρά. Το κρεατάκι έχει γίνει λουκούμι. Ακόμα 10 λεπτάκια και να σερβίρουμε. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, λεμονάτο χοιρινό με πατάτες και μήλο στην κατσαρόλα και λεμόνι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Ευχαριστώ πολύ.